Ευχαριστούμε τους κύριους Προέδρους. Καλώς στο βήμα τον κύριο Χρήστο Τσαντίλα, Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φετών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Απ' την αρχή θέλω να πω ότι είχα μία μικρή έτσι παρανόηση. Ερχόμενος από το εξωτερικό, όπου συμμετείχα σε ένα συνέδριο, μου ζητήθηκε από τον οργανισμό μου να παραστώ σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό, θεωρώντας ότι η εκδήλωση αυτή γίνεται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Βλέπω ότι γίνεται από το επιμελητήριό σας. Όμως, δεδομένου ότι τα θέματα τα οποία αναφέρονται στο πρόγραμμα και οι στόχοι της σχολής είναι πολύ κοντά και πολύ ακόμα πιο κοντά με τους δικούς μας στόχους, θεωρώ ότι περίπου είναι το ίδιο σε ό,τι αφορά τους διοργανωτές. Εκ μέρους λοιπόν του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κυρίου Βαγγέλη Αποστόλου, ο οποίος λόγω σοβαρών έτσι, υποχρεώσεων που έχει στο Υπουργείο, σας είπε ο εισηγητής στην αρχή ότι συζητιέται ο προϋπολογισμός αυτές τις μέρες, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να μεταφέρω το χαιρετισμό του και τις ευχές για την επιτυχία, ας πούμε, στο συνέδριο που διοργανώνει το Αμερικανικό Επιμελητήριο. Επίσης, εκ μέρους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα, του κυρίου Γιώργου Καρέτσου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του κυρίου Θανάση Βλάχου, οι οποίοι επίσης δεν μπορούσαν σήμερα να παρευρεθούν, έχουν Διοικητικό Συμβούλιο αυτή την ώρα, θέλω να σας ευχαριστήσω που κληθήκαμε να απευθύνουμε χαιρετισμό σε αυτή την σημαντική εκδήλωση. Και όταν λέω σημαντική, δεν είναι μια απλή φιλοφρόνηση. Το λέω γιατί, αν δει κανένας τα θέματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα, θα καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ κοντά στα αντικείμενα του δικού μας οργανισμού. Δώστε μου όμως την ευκαιρία και την υπομονή σας να σας παρουσιάσω πολύ συνοπτικά το τι είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα. Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, όπως σε συντομογραφία λέγεται, είναι ένα δημιούργημα, ένας οργανισμός που έγινε τα τελευταία χρόνια, το 2011, με συνένωση 4 βασικών οργανισμών του χώρου του Υπουργείου Γεωργίας. Ο πρώτος οργανισμός ήταν το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, το πρώην Εθιάγειο, που σας είναι σε όλους γνωστό. Ο δεύτερος ήταν ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με τον τίτλο επίσης Δήμητρα, που είχε σκοπό την κατάρτιση των αγροτών. Ο τρίτος ήταν ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, ο πρώην ΟΠΕΓΕΠ. Και ο τέταρτος ήταν ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Γάλακτος, ο ΕΛΟΓΑΚ. Αυτοί λοιπόν οι 4 οργανισμοί αυτή τη στιγμή είναι γενικές διευθύνσεις του καινούργιου οργανισμού που λέγεται ΕΛΓΟ Δήμητρα. Αυτός ο οργανισμός λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας. Συγκεκριμένα τώρα σε ό,τι αφορά την αγροτική έρευνα, που είναι ο χώρος στον οποίο εγώ ιδιαίτερα δραστηριοποιούμε. Στόχος λοιπόν της αγροτικής έρευνας του πρώην ΕΘΙΑΓΕ, που σήμερα είναι Γενική Διεύθυνση του ΕΛΓΟ Δήμητρα, είναι η εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα με στόχευση στην ελληνική πραγματικότητα και στις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό σκοπός του ΕΛΓΟ Δήμητρα είναι η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση των αγροτών, ακόμα ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τρίτον η έλεγχη των ισοζυγίων στο γάλα και στο κρέας. Όπως είδατε, ένα σημαντικό μέρος του οργανισμού μας είναι η παραγωγή γνώσης και η προσπάθεια μεταφοράς της αυτής στον τελικό χρήστη που είναι ο Έλληνας γεωργός. Από τα θέματα λοιπόν της ημερίδας φαίνεται πολύ καθαρά ότι οι στοχεύσεις μας είναι πάρα πολύ κοντά. Τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρουμε, με τις άσχημες εξελίξεις που είχαμε στη χώρα μας, πολλοί κλάδοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, μεταξύ αυτών και η αγροτική έρευνα. Όμως εδώ αξίζει να μνημονευθεί ένα πραγματικά
σημαντικό γεγονός που πήγε κόντρα στα γεγονότα. Αυτό ήταν ποιο? Μια θετική εξέλιξη που είχαμε στο χώρο αυτόν, παρά τα όλα άσχημα που συμβαίναν δίπλα μας, και ήταν αυτά που ο κοσμήτορας της σχολής, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ο καθηγητής κύριος Αθανάσιος Τσαφτάρης, με πάρα πολλές ιδιότητες, θέλει πολύ χρόνο να τις απαριθμίσει κανένας, κατάφερε κόντρα σε όλα όσα γινόταν να πείσει την πολιτεία να προσληφθούν 100 νέοι ερευνητές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική γεωργία. Επίσης, εξαιρετικά σημαντικό, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε τώρα, ήταν το γεγονός ότι κατάφερε πάλι το Υπουργείο Γεωργίας την περίοδο που ήταν υπουργός ο κύριος Τσαφτάρης να τρέξει 160 προγράμματα σε επίπεδο μεταδιδακτορικό, τα αγροετάκ όπως τα γνωρίζετε, τα οποία έδωσαν την ευκαιρία σε 160 νέους διδάκτορες να μην φύγουν στο εξωτερικό, να κάνουν κάτι εδώ με την ελπίδα ότι σιγά σιγά θα αλλάξει η πορεία σε αυτή τη, στη χώρα μας. Επομένως, δύο πράγματα. Παραγωγή γνώσης και μεταφορά της γνώσης στον Έλληνα γεωργό. Αυτό είναι ένα κομμάτι, ένα στόχος του Ελγό Δήμητρα. Το ίδιο ακριβώς φαντάζομαι είναι και ο στόχος της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και από ό,τι βλέπω με μεγάλη χαρά είναι και στόχοι και επιμελητηρίων όπως το Αμερικανικό Επιμελητήριο. Με τις σκέψεις λοιπόν αυτές και εκτιμώντας η συνεργασία όλων μας, του Ελγό Δήμητρα, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Επιμελητηρίου, δεν είναι απλώς χρήσιμη, αλλά φαντάζει να είναι υποχρεωτική. Σας εύχομαι και πάλι εκ μέρους του Υπουργού Γεωργίας και εκ μέρους της διοίκησης του ΕΛΓΟ καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας και αναμένουμε με ενδιαφέρον τα συμπεράσματά της. Ευχαριστώ.